Περήφανοι και καμαρωτοί εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς παρελάβουν κατά μήκος της οδού Liberty και της Broadway λίγα μέτρα από την Wall Street στη Νέα Υόρκη. Το άγημα των ευζώνων της Προεδρικής Φρουράς καταφθάνει στον Άγιο Νικόλαο υπό τα πεανίσματα της Παλαιάς Φιλαρμονικής Εταιρείας της Κέρκυρας σε μια ιδιαίτερα συμβολική στιγμή. Έχει σημάνει η έναρξη των επίσημων εκδηλώσεων της Ομογένειας στη Νέα Υόρκη για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου και τη συμπλήρωση 103 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Παρά την καταρακτώδη βροχή, τα τσαρούχια των ευζώνων χτυπάνε καμαρωτά στους δρόμους της Νέας Υόρκης. Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης με την ελληνική σημαία στα χέρια χαιρετίζει τη μικρή παρέλαση. Happy Greek Independence Day. I will see you Sunday as we march down Fifth Avenue. Ο εθνικός ύμνος ηχεί κατά την έπαρση της ελληνικής σημαίας πλάι στην αμερικανική σημαία. Νομίζω ήταν πολύ συγκινητική αυτή η τελετή σήμερα που ξεκίνησε με τη δοξολογία στον αναστημένο ναό του Αγίου Νικολάου στο σημείο 0, τον οποίο ανέστησε το αθάνατο ελληνικό πνεύμα και η γενεοδορία των προγενών αδελφών μας, όπως η θυσία των προγόνων μας, των αγωνιστών του 21, ανέστησε τη σκλαβωμένη πατρίδα μας. Τιμή και χαρά να εκπροσωπώ την Βουλή των Ελλήνων σε αυτή την θαυμάσια τελετή, με αφορμή την ύψωση της ελληνικής σημαίας, σύμβολο δημοκρατίας, ελευθερίας και ισότητας. Αύριο Κυριακή, στην επίσημη παρέλαση, στην 5η Λεωφόρο, θα παρευρεθούν μεταξύ άλλων ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασελάκης, βουλευτές, διπλωμάτες και αυτοδιοικητικοί από την Ελλάδα και την Κύπρο.